Καταρχά, πρέπει να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και να συζητηθεί αυτή η επιστολή του κύριου Ράμπου και οτιδήποτε είναι. άλλο στοιχεία υπάρχουν. Ένα, το κρατούμε αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί ο κύριο Πρωθυπουργό να κρύβεται και πρέπει να αναλάβει τι σοβαρέ ευθύνε τι οποίε έχει έτσι και αλλιώ. Θα παρετηθεί, λέτε. Έτσι, λέω, δεν πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε. Το από εκεί και πέρα είναι άλλο σημείο το τι θα γίνει. Αν γίνει η πρόταση, μομπής, Εμείς... θα την ψηφίσατε. Θα δούμε. Θα, 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 θα το συζητήσουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, στην κεντρική επιτροπή, θα αποφασίσουμε και θα ενιαφθώ, θα σταθούμε δεύτερον σημείο με βάση και τη συζήτηση. Δεν μπορεί να υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία. Και εδώ πέρα υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία και από μεριά τη κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη ΑΔΑΕ. Δηλαδή η υπόθεση του ΚΚΕ είναι πολύ καθαρή υπόθεση. Και μάλιστα από όσα έχουν βγει μέχρι τώρα στη δημοσιογραφία, με πολλή δυσκολία και με πολλή επιμονή του ΚΚΕ, παρά τι αντιρρήσει και τη κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ, να σα θυμίσω στην προηγούμενη συνεδρίαση τη Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε να την άξει τη συνεδρίαση για να μην εξεταστούν οι μάρτυρε που είχε προτείνει το ΚΚΕ και αποχώρησε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρά αυτά τα στοιχεία, ξεπερνάνε τα σύνορα τη Ελλάδα και δεν είναι. Ε, Τώρα, μια επί, επί τη τωρινή υπόθεση, τότε εσεί τι λέτε ότι έχει γίνει. Εμεί τη λέμε ότι έχει γίνει. Ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο αυτός, αυτή η κοκορομαχία που κάνει εκπρόσωπο των άλλων κομμάτων προσπαθούν να το συγκαλύψουν. Και αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχουν αποδεχτεί όλε οι κυβερνήσει και το έχουν στηρίξει. Όπου επί τη ουσία, τι, τι λέει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, Ότι κανεί δεν μένει στο απειρόβλητο. Ο καθένα μπορεί να παρακολουθηθεί. Ναι. Και εδώ πέρα έχουμε μια πολλαπλή δραστηριότητα. Όχι μόνο τη ΕΙΠ αλλά και μια σειρά άλλων υπηρεσιών που μπορούν να κάνουν παρακολουθήσει παρακρατικών κέντρων, αλλά και ξένων μυστικών υπηρεσιών, οι οποίε σκόπιμα συγκαλύπτονται. Και αυτό δεν αποτελεί και ραύριο νεθρία, κύριε Καμπουράκη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχουν συμβεί και στο παρελθόν γεγονότα τέτοια. Ολόκληρη κυβέρνηση παρακολουθούνται από τι ΗΠΑ, επίσημα, αποδεδειγμένα. Το 4. Ακριβώ. Και μια σειρά άλλα πράγματα, παρά δεν πρέπει να μα ξενίζουν. Τι πρέπει να, να μα να είμαι καθαρό ότι ε, η, η υπόθεση προστασίας των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού δεν μπορεί να αφαιθεί σε καμία κυβέρνηση. Mm -hmm. Γιατί έχουν όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που άσκησαν τη διακυβέρνηση ευθύνε για αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει. Και ότι ο λαός με την πάλη του μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά του και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τι ανάγκε του. Είναι συνολικό το πακέτο δηλαδή. Άξε. προσπαθούμε Προσπαθούν με αυτή την τακτική γιατί μοιάζουν και στι τακτικέ που χρησιμοποιούν τα άλλα κόμματα, όχι μόνο στι πολιτικέ που εφαρμόσανε και θα εφαρμόσουν. Αλλά και στι τακτικέ για παράδειγμα. Τα ψήφα ανοχή θα δώσετε τώρα σε καμιά προοδευτική κυβέρνηση, ε, ή όχι. Εντάξει, εμεί είμαστε καθαροί. Ότι. Ό, το, όλα αυτά είναι σικέ το παιχνίδι. Και είναι γιατί, γιατί έχουν κοινή συνισταμένη τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και διάφορα άλλα εξαπτέρικα. Ποια είναι αυτή η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Εμεί από αυτέ τι πολιτικέ δεν μπορούμε να Κανή συνεπάρξουμε. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ. Να, θερμά. να μαζί καλά, θερμά.